Καλησπέρα φίλοι μου, χρόνια πολλά, να είστε καλά και εύχομαι να έρθει ένα ευτυχισμένο 2017. Περιμένουμε να συνδεθούν οι φίλοι μας. Okay. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, αυτό θα το πάμε μέσα, λίγο να μην ακούγεται. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους φίλοι μου. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα σύντομο πρόλογο. Επειδή καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω το φίλο μου, το φίλο μας, το Γιάννη από τα Τρίκαλα που ενίσχυσε το κανάλι και καταφέραμε και πήραμε ένα καινούριο κινητό, όπως βλέπετε τώρα, καλύτερη οθόνη, καλύτερη σύνδεση πιστεύω να έχει, χωρίς διακοπές, για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το έργο και να μοιραζόμαστε τις διάφορες εμπειρίες μας. Λοιπόν, τα θέματα τα βάζετε εσείς φίλοι μου, έτσι ξεκινήστε να βάζετε ορισμένα θέματα και θα πατάμε ορισμένες ερωτήσεις, όσες προλάβουμε για σήμερα, γιατί είμαι λίγο άρρωστος, μάλλον κόλλησα ελαφριά, περνάω κάποια ιωσούλα, δεν ξέρω, πολλά ντοκιμαντέρ αυτόν τον καιρό, περνάμε περιπέτειες. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω σήμερα λέγοντάς σας ότι όπως καταλαβαίνετε και οι περισσότεροι γνωρίζετε πλέον, η επιστήμη ξέρει ότι το οτιδήποτε λαμβάνουμε από το περιβάλλον μας είναι κύματα τα οποία εισέρχονται μέσα, θα λέγαμε, στο σώμα μας και μέσω των διάφορων νευρώνων προχωράνε και εισέρχονται μέσα, θα λέγαμε, στον εγκέφαλο, όπου ο εγκέφαλος εκεί πέρα δημιουργεί τις διάφορες εικόνες. Και εμείς έχουμε αυτή την εικόνα, θα λέγαμε, του τρισδιάστατου κόσμου μέσα μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, θέλω να καταλάβετε ότι όλο αυτό το ολογραφικό, θα λέγαμε, σύστημα το οποίο εμείς ζούμε δεν είναι τίποτα άλλο από κύματα που έρχονται, περνάνε μέσα μας και εμείς δημιουργούμε εδώ πέρα τα πάντα. Αυτό η φαινομενική απόσταση είναι οι διάφορες αισθήσεις που έχουμε και όλο αυτό το φαινομενικό μας κάνει ότι τα πράγματα δεν ενώνονται μεταξύ τους. Όπως καταλαβαίνουμε, πριν 200 χρόνια οι άνθρωποι λέγανε ότι επειδή υπάρχει ο αέρας ανάμεσα σε όλα αυτά τα αντικείμενα τα οποία τώρα βλέπουμε, ότι ήταν κάτι ανύπαρκτο και ότι υπήρχε ένα κενό ανάμεσα σε μένα, σε σένα και σε οτιδήποτε άλλα πράγματα. Όμως η επιστήμη έχει βρει ότι ο αέρας τελικά δεν είναι κενός και ότι υπάρχουν ορισμένα σωματίδια. Έτσι συμβαίνει και για τον εθέρα, φίλοι μου. Όλο αυτό που βλέπουμε και λέμε κενό για το διάστημα ή το δικό μας εσωτερικό διάστημα είναι γεμάτο από μια εθερική, θα λέγαμε, ύλη. Και εκεί πέρα υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μιλάμε και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι εκεί πέρα όλα ενώνονται. Έτσι λοιπόν, θα ξαναγυρίσω σε αυτό που σας είπα. Όταν εμείς λαμβάνουμε τα κύματα και μπαίνουν στον εγκέφαλο μέσα μας και δημιουργεί τις εικόνες, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο ίδιος ο εγκέφαλος δεν είναι παρά άλλη μία εικόνα των αισθήσεών μας. Άρα βλέπετε, στην πραγματικότητα, ακόμα και αυτό το όργανο που λέμε εγκέφαλος, το οποίο λαμβάνει τις εικόνες, κατά βάθος, θα λέγαμε, είναι και αυτό ένα ολογραφικό, θα λέγαμε, μια ολογραφική αντανάκλαση του νου μας, το οποίο κάνει την επεξεργασία και μας δίνει αυτή τη συνειδητότητα. Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου, εμείς εκμεταλλευόμαστε τώρα αυτό το ολογραφικό φυσική αντανάκλαση του νου που λέμε εγκέφαλος, για να παίξουμε άλλη μια φορά μια αναπαράσταση ότι ό,τι συμβαίνει πάνω συμβαίνει και κάτω. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό? Δεν σας το λέω για να εκμηδενήσω τα πάντα μέσα σας, αλλά βάσει αυτής της παρατήρησης, την οποία κάνετε ένα διαλογισμό και θα την αναλύσετε, θα μπορείτε να καταλάβετε ή να, σε εισαγωγικά,
αποταυτιστείτε από οτιδήποτε θα λέγαμε ενοχικό πράγμα έχετε κάνει, επειδή στην πραγματικότητα ποτέ δεν ήταν κάτι θα λέγαμε υπαρκτό από το ανώτερο επίπεδο, αλλά μόνο σαν σενάριο, σαν ολόγραμμα για να πάρουμε την εμπειρία. Έτσι λοιπόν θα αποταυτιστείτε από την εμπειρία και θα καταλάβετε ότι, μάλλον από το σενάριο, και θα καταλάβετε ότι εσείς παίρνετε λοιπόν την εμπειρία, αφού οτιδήποτε ζούμε εδώ πέρα θα λέγαμε είναι ένα όνειρο. Αν λοιπόν φίλοι μου τίποτα δεν υπάρχει, θυμηθείτε ότι όλοι ερχόμαστε εδώ πέρα και με αυτή την γνώση που πλέον και η επιστήμη έχει αποδείξει, θα μας βγάλει σε, σε ένα καινούριο είδος πραγματικότητας, θα λέγαμε έξω από την ταύτιση του χώρου χρόνου και της ύλης όπως την ξέραμε. Έτσι θα έρθει μια αναβάθμιση, θα λέγαμε, του ανθρώπινου είδους σε μια συνειδητότητα την οποία θα του δώσει όλη την ευκαιρία να μπορεί να δημιουργήσει και θα ξέρει αυτός ότι είναι ο δημιουργός. Λοιπόν, ας πούμε τώρα σε ερωτήσεις και κάθε φορά που θα ανοίγετε ένα θέμα εγώ θα λέω ας πούμε τα διάφορα που να πω. Λοιπόν, καλησπέρα λοιπόν σε όλους παιδιά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Ναι, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι, μια που πιάσαμε αυτό το θέμα που σας είπα, είναι φίλοι μου ότι πρέπει να καταλάβετε, επειδή εδώ πέρα είμαστε στη φαινομενική αποκοπή, επειδή έχουμε αυτό που λέτε αέρα και έτσι λοιπόν έχετε ταυτιστεί με το εγώ σας, την ατομικότητά σας, είναι κάτι που δεν ακουμπάει τους άλλους, ότι δεν επηρεάζεται. Στην πραγματικότητα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν νιώσει αυτή τη σύνδεση συμπεριφέρονται με έναν τρόπο απάθειας. Και εν ώρα των Χριστουγέννων, τώρα καιρό Χριστουγέννων, αφού είπαμε ότι ανεβαίνει το φως μέσα μας, η συνειδητότητά μας φωτίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι όλοι με όλους συνυπάρχουμε και αλληλοαγγιζόμαστε. Απλώς πολλές φορές ή τις περισσότερες δεν το καταλαβαίνουμε. Άρα φίλοι μου, όπως είναι το φαινόμενο της πεταλούδας, που πολλοί μπορεί να το έχετε ξέρει, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάθε κίνηση επηρεάζει τους πάντες. Όχι μόνο εμάς, όχι εσάς, αλλά όλο το σύμπαν εν δυνάμει. Έτσι λοιπόν αυτός που ανοίγει τη συνειδητότητά του και μπαίνει στο εθερικό θα λέγαμε τομέα, εκεί πέρα που αρχίζει και νιώθει την ένωση των πάντων, καταλαβαίνει ότι όλα είναι αλληλοσυνδεόμενα. Όλο το σύμπαν είναι ένα, θα λέγαμε, και παράλληλα ολογραφικό και φράκταλς. Εκεί βγαίνει και όλα αυτά τα πράγματα που λέμε της εσυναίσθησης και να καταλάβετε ότι όσο περισσότερο εμείς ανοίγουμε, θα λέγαμε, την καρδιά μας, τόσο περισσότερο μας νοιάζει το τι συμβαίνει στο τώρα μας. Και αν στο τώρα μας έχουμε συνδεθεί και έχουμε την επίγνωση, τότε είναι φυσικό κάθε αντιληπτικότητα που υπάρχει στο τώρα μας να μας ενδιαφέρει αναλόγως στη συνειδητότητα, γιατί ξέρουμε ότι κάθε κίνησή μας επηρεάζει το συλλογικό. Κατά βάθος λοιπόν εμείς φίλοι μου δημιουργούμε τον κόσμο, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο στον τομέα το δικό του ο καθένας. Έτσι λοιπόν κάθε κίνηση που κάνετε, αναλόγως την επίγνωση που έχετε στο τώρα σας, την επίγνωση της ενέργειας που έρχεται αλλά και της ενέργειας που φεύγει και που καταλήγει, θα βλέπετε σιγά σιγά πώς μπορεί εσές στο τώρα σας να σας νοιάζουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν έστω και σε μια απόσταση την οποία συνομίζετε ένα άλλο δωμάτιο. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ειδικά στις γιορτές να ανοίξετε την καρδιά σας στους ανθρώπους που νομίζετε ότι δεν έχουν σχέση με εσάς, αλλά ανήκουν στο δικό σας περιβάλλον, φίλοι μου. Στον άνθρωπο που είναι έξω και πεινάει, στον άνθρωπο το ξένο που δυσανασχετεί, στον άνθρωπο που πιστεύει ότι είναι μόνος του, να του δείξετε ότι υπάρχει η συνάφεια αυτή που σας λέω, έτσι και να προχωρήσουμε σε ένα είδος αλληλοσυσχέτισης. Λοιπόν, για να δούμε τώρα γιατί. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Μου γράφει που και που ότι δεν έχει καλή σύνδεση. Λοιπόν, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Οτιδήποτε έχει γίνει το έχω καταφέρει. Για να δούμε λοιπόν. Να ξέρω πώς να γινόταν αυτό, φίλε μου.
Λοιπόν, Κώστας Δημάκης, πώς μπορούμε να πετύχουμε την αποτάφτιση εκεί που επιθυμούμε. Όλο το κόνσεπτ, φίλοι μου, της αποτάφτισης, όλο το κόνσεπτ της αποτάφτισης είναι ένα είδος πειθαρχίας. Όλο το κόνσεπτ της αποτάφτισης είναι να καταλάβουμε ότι θα λέγαμε αυτό που λέτε ο Θεός, αυτό που λέτε ο Εσώτερος, αυτό που λέμε σαν πεποίθηση αυτό το, η πηγή, έτσι, χρησιμοποιεί εμάς για να πάρει εμπειρία. Η πηγή η ίδια δεν μπορεί να βιωθεί ποτέ. Από αυτή την έννοια, όποιος ταυτίσει τον εαυτό του με την πηγή, με τον εσωτερικό εαυτό θα λέγαμε, με το Θεό ας πούμε που λέμε τις περισσότερες φορές, καταλαβαίνετε ότι μετά αρχίζει μια αποτάφτιση γιατί νιώθει ότι είναι το μέσον. Γιατί νιώθει ότι είναι το μέσον. Έτσι λοιπόν αρχίζει και ταυτίζοντας, θα λέγαμε, με τον εσωτερικό εαυτό του σιγά σιγά τα κομμάτια του, ξεκινάει και ένα είδος αποτάφτισης. Πάνω σε αυτό θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, γιατί σας είπα στην πραγματικότητα, κάθε τι μπορούμε να βιώσουμε, κάθε τι μπορούμε να έχουμε βίωμα, εμπειρία πάνω του, δεν είναι ο εαυτός μας. Με ποια έννοια το λέω? Γιατί αν κάτι είναι τελικά και τελείως εμείς, το θεωρούμε σαν εαυτό και όχι σαν περιβάλλον. Άρα δεν μπορούμε να το βιώσουμε, γιατί τον εαυτό το χρησιμοποιούμε για να γίνει ο παρατηρητής. Επομένως, αν ασχοληθείτε λίγο με αυτό που είπα και το καταλάβετε, θα δείτε λοιπόν την έννοια της αποτάφτισης. Η αποτάφτιση είναι ένα εργαλείο και χρειάζεται πειθαρχία για να το κάνουμε και γνώση. Και μας βοηθάει να ενωθούμε βέβαια με τον εσωτερικό έμπειρο εαυτό μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι γνώμη έχεις για το σύμβολο του Σταυρού, γιατί επαναλαμβάνουμε το σχήμα συνεχώς στις εκκλησίες? Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα σύμβολα του Σταυρού, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Έτσι, δεν είναι μόνο που λένε μερικοί ότι χειρίζεται τις αυρικές μας, τα αυρικά μας ρευστά κάθε φορά που κουμπάμε τα κέντρα μας και μας φαίνει στο κέντρο. Δεν είναι μόνο ψυχοποίηση, η ισορροπία της ψυχικής μας αναβάθμισης και της ισορροπίας, θα λέγαμε, της ζωής μας, της καθημερινής, των επιπέδων και της καθημερινότητας που ζούμε, του κέντρου, της εστίασης, έχει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα γιατί το χρησιμοποιούν στις εκκλησίες? Όλες οι θρησκείες χρησιμοποιούν ορισμένα πράγματα, αλλά αυτό για το οποίο λόγο το πήρε η Εκκλησία είναι πάρα πολύ βαθύ και είναι από τα τέσσερα υποτίθεται σύμπαντα τα οποία δημιουργούνται και τις τέσσερις ακτινοβολίες οι οποίες δημιουργούνται όταν ξεκινάει και υλοποιείται κάτι από τον εθέρα, θα λέγαμε, στον κόσμο της ύλης. Όπως είναι τα δύο, η Μέρκαμπα που λέμε, που έχει τις δύο ενέργειες και η μία συμπληρώνει την άλλη στο κέντρο, φεύγει και μία επέκταση, θα λέγαμε, στα πλάγια και αυτό εδώ πέρα η επέκταση δημιουργεί ένα είδος σαν σταυρού, με κόνους όμως, που ενώνονται οι μύτες στη μέση. Αυτό το πράγμα υπάρχει σε όλα τα πλανητικά όντα, ακόμα και σε εμάς. Θα λέγαμε στο κεφάλι αυτό το πράγμα που σας έλεγα την άλλη φορά, και στη γη και στον ήλιο. Και ξεκινάει από πάρα πολύ βαθιά αρχέτυπα, θα λέγαμε, κοσμικά. Έτσι, από εκεί ξεκινάει. Τώρα γιατί το πήρε η Εκκλησία και τα διάφορα άλλα, φίλοι μου, τι να πω. Δεν έχει πάντως σχέση με το ξύλο το οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτό είναι μια παραβολή. Δεν είναι όμως ακριβώς. Ο Σταυρός είναι το κέντρο. Το ξύλο είναι το κέντρο. Στην παραβολή υποτίθεται ότι κρεμόμαστε από την καρδιά μας το εγώ και πεθαίνει. Έτσι και η καρδιά είναι το κέντρο. Κρεμόμαστε από το κέντρο μας. Συγκεντρωνόμαστε. Λοιπόν, η Θεοδώρα Νικολαίδου, ναι, χρόνια πολλά επίσης Θεοδώρα και καλά. Υπάρχουν στη γη, λέει, και άλλες οντότητες? Λοιπόν, η ερώτηση βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι περίεργη. Σίγουρα οντότητες υπάρχουν εντός, εκτός και επί τα αυτά που λέμε. Οι οντότητες είναι από το μικρότερο, θα λέγαμε, σωματίδιο μέχρι τα μεγαλύτερα σύμπαντα που ξέρετε. Και το σύμπαν το ίδιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν οντότητα, αν βλέπαμε τη συλλογικότητά του. Έτσι, οντότητα σημαίνει όν, το οποίο να υπάρχει, φυσικά και υπάρχουν. Μάλλον οντότητες που δεν τις ξέρεις, δεν τις βλέπεις, αυτό εννοείς. Και ναι, υπάρχουν πάρα πολλές. Κατερίνα, χρόνια πολλά. Πόσο προκαθορισμένα είναι τα σενάρια που παίζουν στη ζωή μας? Οι ενέργειες είναι, θα λέγαμε, προκαθορισμένες, όχι τα σενάρια. Τα σενάρια απλά είναι το 3D, το οποίο ομοιοκραταστικά έρχεσαι να δημιουργήσεις με κάποιον άλλον. Το σενάριο, γιατί η ψυχή σου να πάρει την εμπειρία, είναι αυτό που στην πραγματικότητα έρχεσαι να διαλέξεις, το φως.
Τώρα το φως κάτω από ποιες συνθήκες, αν το παίξει το 1821, το 1040, το 2025 και σε ποια χρονογραμμή θα το παίξεις, κάτω από ποια πράγματα, με λεφτά, χωρίς λεφτά. Αυτά είναι όλα άλλα πράγματα. Αν νιώσεις την π.χ. το αίσθημα της έλλειψης, μπορείς να το νιώσεις με 500 σενάρια. Κάθε αίσθημα που είναι να το νιώσουμε, μπορεί να το αναγάγουμε σε άπειρα σενάρια. Μάτριξ μέσα στα μάτριξ. Το θέμα είναι να πάρεις την εμπειρία όμως, της ενέργειας. Έτσι λοιπόν, τα σενάρια τα καθορίζει το συλλογικό, τα 3D. Εσύ ομοιοκρατάζεσαι με τα ανάλογα σενάρια που μπορεί να παίξουμε όλοι μαζί, για να πάρεις την ανάλογη κατά εσένα εμπειρία. Γιατί στην πραγματικότητα, φίλοι μου, δεν παίζει ρόλο το σενάριο, παίζει ρόλο εμείς πώς μπορούμε να δεχτούμε το κάθε σενάριο. Έτσι. Α, πρέπει να έχω πειρατώ σήμερα γιατί έχω κρυάδες. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα refresh. Μέχρι εδώ τα γράψαμε, φίλοι μου, τα είδαμε. Μου γράφει συνεχώς ότι καμιά φορά μπορεί να μην έχει καλή σύνδεση. Κώστας λέει να χαμηλώσω τον ήχο του μηνύματος. Φίλε, τώρα δεν μπορώ να το κουνήσω. Σας είπα, είναι καινούριο το κινητό. Δεν ξέρω που χαμηλώνει και τα υπόλοιπα. Μην δημιουργήσουμε χειρότερα πράγματα. Θα ακούτε ένα γκλινγκ γκλινγκ. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν βγαίνουμε στην τηλεόραση να κάνουμε κανένα show. Οπότε είμαστε όλοι είμαστε απλοί. Καθημερινοί, άνετοι. Γιατί δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Πόσο πειρατισμένα είναι τα χρόνια πολλά σε όλους, παιδιά. Τι γνώμη έχεις για το Reiki? Έχω κάνει, παιδιά, ολόκληρο βιντεάκι. Η Πασχαλίνα Λακάκη. Έχω κάνει ένα ολόκληρο βιντεάκι στο κανάλι μου που μιλάω αναλυτικά για όλα αυτά τα πράγματα. Όλα είναι καλά, όλα είναι εργαλεία. Αρκεί να καταλάβετε ότι δουλεύουν περισσότερο όταν εσείς έχετε τη συνειδητότητα του πώς αυτό, θα λέγαμε, δουλεύει. Πρέπει να καταλάβετε, για να βάλετε όλο τον εαυτό σας να κάνει Reiki και να επιφέρει αποτελέσματα, πρέπει να βάλετε και το νου σας μαζί. Όταν το δυνητικό σας έχει αμφιβολίες και δεν πιστεύει ορισμένα πράγματα, γίνεται ένας αντίπαλος. Και όχι μόνο για το Reiki, για τα πάντα τα οποία κάνετε. Για όλες τις πρακτικές. Πρέπει να φτιάξετε μια ιδέα. Γι' αυτό λέω μια πειθαρχία, μια πειθό της αρχής μέσα σας, για να μπορεί να σας δώσει τον ολικό εαυτό σας και φυσικά έναν ενθουσιασμό για να το κάνετε, έτσι. Έτσι δουλεύουν. Ένας άνθρωπος με ενθουσιασμό να βοηθήσει, θα λέγαμε, δεν χρειάζεται καν να ξέρει Reiki και οτιδήποτε. Απλά δίνει την αγάπη του. Αλλά το κάνει 100% εκεί. Δεν έχει αμφιβολία. Αυτός που έχει αμφιβολία, οτιδήποτε μπορεί να ξέρει, μπορεί να αντιστρέψει την ενέργεια και να μεταβιβάσει άλλη ενέργεια. Ακόμα και αν κάνει Reiki ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο παρατηρητής δεν είναι το ίδιο με το παρατηρούμενο. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά. Ο παρατηρητής με το παρατηρούμενο είναι το ίδιο, αλλά σε ποιο επίπεδο είναι το ίδιο. Μέσα στο επίπεδο του εαυτού δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Στο επίπεδο που χάνουμε τον εαυτό μας και τα πάντα είναι ένα, εκεί φυσικά είναι όλα το ίδιο. Έτσι, Πινελόπη, η ερώτηση που κάνεις, έτσι, αν ο παρατηρητής ήταν το ίδιο με το παρατηρούμενο και το είχε εννοήσει ο παρατηρητής, θα ήταν αυτός. Καταλαβες, κάτι όταν λες εσύ για να πατηρήσεις και λες, ας πούμε, το χέρι μου, δεν το νιώθεις σαν εαυτό εκείνη την ώρα, γι' αυτό λες το χέρι μου. Όταν όμως εσύ τρέχεις και παίζεις μπάλα, δεν λες χέρι, πιάς την μπάλα, έτσι, εκείνη την ώρα γίνεται ένα. Ελπίζω να κατάλαβες τι εννοώ. Προχωράμε παρακάτω. Παιδιά, συγγνώμη για τα κουδουνάκια που ακούτε. Θα τα φτιάξουμε για αυτά, έτσι, ένα-ένα βήμα. Ένα-ένα βήμα. Ένα-ένα βήμα, όπως σας είχα πει. Και όλα δεν γίνουν περαστικά, λέει. Να είσαι καλά, ρε Δημήτρη. Να πάρεις την εμπειρία, εννοείς το μάθημα για να εξελιχθούμε. Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Ευαγγελίδης. Λοιπόν, όταν λέμε να πάρουμε την εμπειρία, τι εννοούμε. Εννοούμε αυτό που σας είπα πριν. Ο παρατηρητής να πάρει την εμπειρία. Βλέπετε, ο Θεός βλέπει. Εμείς βιώνουμε, αλλά ο Θεός βλέπει το τι γίνεται. Αυτός παίρνει την εμπειρία σε εισαγωγικά. Στην πραγματικότητα, εμείς σαν άνθρωποι παίρνουμε ορισμένες πληροφορίες, έτσι, και τις μεταδίδουμε στο πιο εσωτερικό κομμάτι μας.
Αλλά επειδή αυτό αντανακλάται σε όλα τα επίπεδα, κάθε φορά που εμείς νιώθουμε ότι είμαστε ο παρατηρητής, αλλά η προσωπικότητά μας εννοούμε, είναι φυσικό κάθε φορά να παίρνουμε το μάθημα του επίπεδου. Τι μπορούσαμε να πάρουμε εμείς. Όταν λέμε λοιπόν να πάρουμε το μάθημα για να εξελιχθούμε, πρέπει να καταλάβεις, φίλε μου, τι σημαίνει το μάθημα της εξέλιξης. Στην πραγματικότητα η εξέλιξη, αν θες να την πούμε ενεργειακά, το τι είναι, είναι το να μεγαλώσει η συνειδητότητά σου μέσα στην άβρα σου. Η συνειδητότητά σου ακόμα δεν έχει μεγαλώσει στο σώμα σου. Έτσι. Γιατί ενώ ξέρεις ότι κατέχεις ένα σώμα, δεν το κατέχεις πλήρως. Άρα θα λέγαμε συνειδητότητα, το πρώτο κομμάτι αφύπνισης που πρέπει να μάθει η ανθρωπότητα είναι να περάσει από αυτό που λες μέσα στο κεφάλι σου ότι είσαι, να περάσει και να αρχίσει να καταλαβαίνεις τα πάντα τα οποία γίνονται στο σώμα σου πλέον, σε αυτό που θεωρείς αυτό. Και μετά, αφού αρχίσει να καταλαβαίνεις τα πράγματα σαν αυτό που λες σώμα σου και αρχίζεις και το κινείς, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις, το ακούς, δημιουργείς καλή σχέση, μετά αρχίζει και πηγαίνει στο ενεργειακό σου, τα λέγαμε θόλο, εσωτερικά, στο αυρικό σου, στο εσωτερικό σου, στο εθερικό σου. Έτσι λοιπόν, εμείς επειδή είμαστε τώρα συνειδητοί στην ύλη, ξεκινάμε και γινόμαστε συνειδητοί σιγά σιγά στα πιο λεπτά επίπεδα της ύλης. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση. Και αυτό έχει τα ανάλογα αποτελέσματα. Μια αναβάθμιση λοιπόν μας κάνει πιο πολύ αισθητικά αυτοσυνείδητα όντα, να το πούμε έτσι. Αυτό είναι η αναβάθμιση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, κάθε φορά από το οτιδήποτε μπορείς να δεις μέσα τα οτιδήποτε. Και όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, κάθε τι θα γίνει μάθημα στη ζωή σου. Κάθε τι όμως. Έτσι. Δεν χρειάζεται τώρα να το παίξεις κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, οι οποίες εσένα σε αγγίζουν ψυχολογικά λόγω πεποιθήσεων, για να το καταλάβεις. Θα μπορείς κάθε το οποίο ρίξεις την εστίασή σου να το διασπάσεις, να το κάνεις, θα λέγαμε, ενέργεια, και να δεις όλη τη γνώση, το πώς εξελίσσεται και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσεις, θα λέγαμε. Αλλιώς πώς μπορείς να πάρεις ένα μάθημα αν δεν παρατηρείς. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, σας λέω για αρχή, για την αρχή, όλοι οι οποίοι θέλετε να φτάσετε σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, αφύπνισης, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είναι μόνο ενέργεια, π.χ. να γίνετε χορτοφάγοι ή να ξεκινήσετε να μην καταναλώνετε ενέργεια ή να παίρνετε ενέργεια από κάποιον που σας δίνει. Σας είπα και άλλη φορά, είναι άλλο είδος να πάρεις ενέργεια. Μια μηχανή, ας πούμε, που είναι το κάθε εγώ σας, το κάθε δαίμονά σας, το κάθε μηχανικό, θα λέγαμε, σώμα σας, συνειδητσιακό. Όταν βάλεις μια μηχανή παραπάνω ενέργεια, ίσως να δουλέψει καλύτερα αν χρειαζόταν. Όμως μια μηχανή, θα λέγαμε, π.χ. του καφέ, που φτιάχνει καφέ, δεν θα μπορείς με παραπάνω ενέργεια να την κάνεις να φτιάχνει κάτι άλλο. Η αναβάθμιση σημαίνει όταν εμείς γινόμαστε μια μηχανή που μπορεί να παράγει και άλλα πράγματα. Καταλάβατε. Αυτό είναι η αναβάθμιση. Άρα λοιπόν μέσα σας, όταν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση στον υπολογιστή, δεν του δίνετε και άλλο ρεύμα. Έτσι δεν είναι. Δεν πάνε να του βάλετε και άλλο ρεύμα. Τι κάνετε. Του δημιουργείτε παραπάνω χώρο για να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες και ίσως παραπάνω, θα λέγαμε, αυξάνεται το επεξεργαστή. Άρα λοιπόν η αναβάθμιση έχει πρώτα ένα επίπεδο να μπορούμε να αιματώσουμε παραπάνω τον εγκέφαλό μας. Πρέπει τον εγκέφαλό μας να τον κάνουμε να αφυπνιστεί, να δουλεύουν και άλλα στοιχεία μέσα του στον εγκέφαλό μας. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, ο εγκέφαλός μας είναι γι' αυτό ένα ολόγραμμα. Άρα στην πραγματικότητα πρέπει λοιπόν να μπορούμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε με τα επίπεδα του ήχου όταν τα βάζουμε σε διάφορα, θα λέγαμε, στις διάφορες, αυτές που ξέρουμε, κασέτες. Βλέπετε πως μπορούμε την ενέργεια, την πληροφορία, να τη φτιάξουμε πιο μικρή, πιο μικρή, πιο μικρή, και από εκεί πέρα που είχαμε τις κασέτες, τώρα έχουμε μερικά τσιπάκια, τα περνάμε μέσα σε USB. Παλιά ήταν τα MP3, γίνανε τώρα τα ματρόσκα, MP4, και βλέπετε συνέχεια βρίσκουμε πράγματα για να μπορούμε να συλλέγουμε μεγαλύτερη ποσότητα. Άρα τι πρέπει, αυτή τη μεγάλη ποσότητα να την έχουμε σπάσει σε μικρά αρχέτυπα. Ίσα ίσα τα λέγαμε μαθηματικά, για να τα περάσουμε κάπου και να βοηθήσουμε να έχει χώρο. Και έτσι όπως ο υπολογιστής σας αρχίζει και παίρνει ένα άλλο είδους, θα λέγαμε, data, δεδομένα, αρχίζει και τρέχει πιο γρήγορα, έτσι και ο εγκέφαλός σας μετά, αν δουλέψετε στα εσωτερικά πεδία, την πληροφορία τη διασπάτε, είναι σαν να χωράει αναστιγμή παραπάνω πληροφορία, παραπάνω ενέργεια, και έτσι διαφωτίζεσαι, το εθερικό σου φωτίζεται.
Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλάβετε πως είναι κάποιος άνθρωπος που δεν μπορεί να σπάσει την πραγματικότητα σε ενέργεια και προσπαθεί να βάλει στο μυαλό του συνέχεια μέσα, στο διανοητικό του, συνεχώς σενάρια. Έτσι. Γι' αυτό πολλές φορές θα δείτε ότι δεν μιλάω για τα σενάρια και μιλάω για την ενέργεια. Και έτσι πρέπει να κάνουμε όταν εμβαθύνουμε, να πηγαίνουμε στην ενέργεια. Και γίνεται ο δρόμος μας, η εργασία μας πολύ πιο εύκολη από όταν δουλεύουμε με σενάρια. Αντί λοιπόν να βάζετε χοντροκομμένα data μέσα σας και να πιάνουν πολύ χώρο αποθηκευτικό, θα λέγαμε, και να γεμίζει η άβρα σας με γεμάτα τεράστια φορτία, μπορείτε να το κάνετε και να ψηλαφίσετε. Φανταστείτε λοιπόν έναν άνθρωπο όταν στο εθερικό του μέσα γεμίζει, η συνειδητότητά του δηλαδή, καταχωρεί τις πληροφορίες σε μικρά μικρά fractals, και έναν άνθρωπο που η συνειδητότητά του καταχωρεί τις φωτογραφίες σε μεγάλα fractals μέσα του, πόσο χωρητικότητα και πόσο επεξεργασία θα έχει. Αυτό είναι αναβάθμιση. Σας έδωσα τώρα ένα επίπεδο να καταλάβετε τι σημαίνει ενεργειακά αναβάθμιση. Έτσι, και τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Σημαίνει σαν ένας να πάει να καθαρίσει φακή με γάντια του box ή να κάνει εγχείρηση με χασαπομάχαιρο. Αυτό σημαίνει όταν εμείς βάζουμε μέσα μας τα φορτία και δεν ασχολούμαστε με την ενέργεια. Γι' αυτό πολλές φορές που σας λέω ότι διάφορες συστημικές αναπαραστάσεις, διάφορα άλλα πράγματα που δουλεύουν με σενάρια και πάλι μορφοποιούν τα πράγματα για να σας βοηθήσουν να τα καταλάβετε, για να τα ξεχωρίσετε, δεν είναι τόσο γρήγορες, θα λέγαμε, εργασίες αναβάθμισης, όσο να μπορείς εσύ να μεταγλωτίζεις το σενάριο σε ενέργεια. Το σενάριο σε ενέργεια. Αυτό είναι, και από την άλλη πλευρά, φίλοι μου, σαν να μετατρέπουμε την τροφή που παίρνουμε. Και έτσι γι' αυτό λέω εγώ, πάρτε το φως από κάθε τι. Κάθε φορά που κάτι το μεταβιβάζετε στα επίπεδα της συνειδητότητάς σας, είναι σαν να το αναβαθμίζετε, σαν να το ραφινάρετε. Έτσι λοιπόν τρώτε ένα άλλο είδος ενέργειας από αυτό που τρώνε οι άλλοι, ακόμα και από το ίδιο σενάριο. Λοιπόν, δώσαμε αναλυτική απάντηση πάνω στην αναβάθμιση. Τι άλλο, φίλοι μου, να... Ό,τι ερώτηση έχετε, σταμάτησα να κλίν κλίν. Δεν ξέρω αν κολλάει, αν μ' ακούτε. Λοιπόν, γράφει ο... Ποια είναι η έννοια του ορθολογισμού, λέει ο Κώστας. Ο ορθολογισμός. Ορθή λογική. Αλλά τι είναι η λογική, πρέπει να ρωτήσετε. Έτσι, ο λόγος δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά παρά η ένωσή μας του περιβάλλοντος με το βίωμα που έχουμε. Τη συνειδητότητά μας δηλαδή, το βίωμα που παίρνουμε, ίσως με την πηγή σε ένα άλλο, θα λέγαμε, μοτίβο. Εγώ λέω ότι ο ορθολογισμός, ο λόγος, είναι ο ανώτερος, θα λέγαμε, ανώτερο τύπου ηλεκτρισμός. Ο ανώτερο τύπου ηλεκτρισμός είναι αυτός που δημιουργεί το σύμπαν, διαχωρίζει. Ο μαγνητισμός είναι αυτός που ξαναέλκει. Ο ανώτερο τύπου, αυτό που λένε οι επιστήμονες. Όταν λοιπόν εσείς έχετε την ικανότητα να δημιουργήσετε μια λογική, καταλάβετε ότι είναι μια τάξη του επίπεδου της συνείδησής σας, ώστε να μπορείτε την συνειδητότητά σας να την εναρμονίσετε διανοητικά, θα λέγαμε, με τις εμπειρίες σας. Αυτό είναι λοιπόν. Η ορθολογική λοιπόν είναι να μπορέσουμε εμείς να μπορούμε να εναρμονίσουμε τη λογική μας βάσει των αρχέτυπων του συλλογικού. Έτσι λοιπόν και το καταφέρνουμε αυτό, λυνόμαστε ορθολογιστές. Όμως όταν κάθε φορά εμείς μπαίνουμε σε ανώτερο τύπου συλλογικά πράγματα, πιο εθερικά, εκεί ξεκινάει, παιδιά, πάλι μια άλλου τύπου λογισμός. Έτσι, που λέμε ο διαλογισμός. Και αυτός είναι ένας λογισμός, θα λέγαμε, σε ένα άλλο επίπεδο, το εθερικό, το οποίο έχουμε ξαναμιλήσει αυτό το πράγμα. Άρα, φίλε, η έννοια του ορθολογισμού, απαντήσαμε πια, είναι, φίλε Κώστα. Λοιπόν, λέει πάλι ο Κώστας, ο Δημάκης, ποια η άποψή σου για την τσιγάτ και όλα αυτά που γίνονται το τελευταίο καιρό? Δεν θα πιάσω αυτά τα πράγματα που είναι της συνωμοσίας, για να σας πω, φίλοι μου, ότι αυτά ποιοι το έχουν δημιουργήσει, ποιοι το σαμποτάρουν, ποιοι τα προωθούν και ποιοι φτιάξαν την άσκηση και τα υπόλοιπα. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε. Εγώ θα σας μιλήσω, όπως πάντα σας μιλάω, εσωτερικά, για να σας δείξω πώς αυτό το ρεύμα κινείται. Όλο αυτό το ρεύμα, φίλοι μου, που κινείται, των τζιχαντιστών, έτσι, ή της πόρωσης που έχουν οι Ισλαμιστές κατά της Δύσης,
δημιουργείται από τις δικές μας τάσεις να υβριδιαζόμαστε. Την βοηθάμε εμείς στη Δύση με τις τάσεις μας, φίλοι μου, να εκφυλιζόμαστε. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς νομίζουμε για σωστά στο δυτικό κόσμο, στο όνομα της ελευθερίας, τα οποία κάνουμε, βοηθούν ορισμένους ανθρώπους να περάσουν σε εισαγωγικά ένα μίσος για τον άνθρωπο, ένα πράγμα πόρωσης ότι η ανθρωπότητα με αυτά τα πράγματα που κάνει διαφθείρει, θα λέγαμε, διαφθείρει τον εαυτό της. Και έτσι σε αυτά τα πράγματα που έχουν έρθει, που βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία τάξη, όλοι οι άνθρωποι, αυτοί που δεν μπορούν και λειτουργούν απαξιωτικά με τον εαυτό τους λόγω του επίπεδου τους και των γεγονότων που έχουν περάσει και τους καταλαβαίνουμε, βγάζουν μέσα τους, θα λέγαμε έτσι, ένα μίσος γιατί έχουν στηριχτεί τελείως στη θρησκεία τους. Και κάθε ένας άνθρωπος που έχει στηριχτεί, θα λέγαμε, στη θρησκεία, για να μπορέσει να περάσει τόσα δεινά και να βλέπει ότι με όλο αυτό το πράγμα θα φτάσει σε ένα είδος αναβάθμισης και όλοι που θα πάνε εκεί πέρα στον Αλλάχ και θα ζήσουν μια καλή ζωή και ότι μπροστά σε αυτό το πράγμα ο διάβολος, η διαβολή είναι ο δυτικός κόσμος, καταλαβαίνετε ότι βγάζουν μέσα τους μια πεποίθηση ότι κάνοντας κακό, έτσι, θα σε εισαγωγικά στον δυτικό κόσμο εξιλεώνονται από την ανώτερη πράξη ότι φέρνουν το φως, τα λέγαμε, διώχνοντας τα σκουπίδια από τη γη. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο υποκειμενικό είναι και πού βασίζονται, και σας ξαναλέω, βασίζονται σε εμάς. Και κάθε φορά που το Κοράν μπορεί να λέει να αποκεφαλίζεται, τα λέγαμε, τους αντίπαλους, φυσικά δεν το έχουν καταλάβει τι σημαίνει, γιατί ο αποκεφαλισμός σημαίνει να χτυπήσεις τη ρίζα. Δεν σημαίνει πάνω του κόψου το αλλού το κεφάλι κυριολεκτικά. Βέβαια τώρα στους αγράμματους ανθρώπους, καταλαβαίνετε, τους χρησιμοποιούν οι άλλοι για να δημιουργήσουν τις καταστάσεις που θέλουν να δημιουργήσουν. Άρα φίλοι μου, αν θέλετε λοιπόν να μην υπάρξει αυτή η φανατίκλα του κάθε πορωμένου, για να μην πιάσουμε μόνο τους Ισλαμιστές, πρέπει να μην τους δίνουμε εμείς τροφή με όλα αυτά τα πράγματα, τα έσχη που κάνουμε στη δίθεν πολιτισμική μας, τα λέγαμε, Ευρώπη ή Αμερική. Εντάξει, σκεφτείτε το αυτό που σας είπα, για να πάρει ο καθένας την ευθύνη του και να μην τα ρίχνουμε όλα στους τρομοκράτες. Λοιπόν, λέει η Θεοδοσία, σταμάτη τη γνώμη έχεις για τους γνωστικούς. Τι γνώμη, για αυτούς που ασχολούνται με τη γνωστική κίνηση, τι γνώμη να έχω. Για αυτούς που είναι πραγματικά γνωστικοί, είναι άνθρωποι που έχουν προχωρήσει σε ένα εξελικτικό επίπεδο πέραν του μέσου ανθρώπου. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Άλλες φορές λοιπόν πολλοί άνθρωποι κάνουν εντατικά πράγματα σαν ψυχές, γιατί μπορούν και θέλουν. Άλλοι άνθρωποι πηγαίνουν λαού-λαού. Όπως καθημερινά κάποιος άνθρωπος εργάζεται πάνω σε κάτι, άλλος άνθρωπος το πιάνει ένα μήνα, ένα εβδομάδα, ένα χρόνο. Έτσι γίνεται και ψυχικά. Μερικοί άνθρωποι λοιπόν που μέσα τους μιλάνε ορισμένα πράγματα και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο να φωτιστούν, θα λέγαμε, και να καταλάβουν, να αποκτήσουν την κοσμική ματιά και μετά να ξεκινήσουν να δουλέψουν με τα πυρά, θα λέγαμε, πάνω στα ρευστά μας, που σημαίνει δηλαδή τα πυρά της συνείδησης και όλους τους συνδέσμους που έχουν με όλα τα τσάκρας, που σημαίνουν τα επίπεδα του νου, γιατί τα τσάκρας δεν είναι μόνο αυτά τα πράγματα τα λίγα που ξέρετε, είναι ένα κάρο πράγματα, έτσι, που είναι ολόκληρη επιστήμη το πώς να δουλέψει με τα τσάκρα, γιατί είναι άλλες οι σχέσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα τα αναλύσουμε άλλη φορά. Καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος λοιπόν που ακολουθάει ορισμένες πρακτικές, του δίνονται και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δεν μπορώ εγώ να κρίνω κάθε κίνηση και κάθε θρησκεία και κάθε διδασκαλία. Ξέρω όμως εμπειρικά ότι από κάθε κίνηση, διδασκαλία ή θρησκεία ή οτιδήποτε μπορεί να είσαι, πάοντε σου δίνονται οι πύλες, οι έξοδοι για το ανώτερο επίπεδο. Αρκεί να κάνεις δουλειά με τα εργαλεία που έχεις. Επομένως δεν έχει σημασία πραγματικά το που πηγαίνεις κάθε φορά, σημασία έχει το τι δουλειά κάνεις κάθε φορά εκεί που πηγαίνεις, έτσι. Δημήτρης μας λέει, δύο λόγια της ιώσης, πώς γίνεται να και αρρωσταίνουμε όλη την ίδια μέρα, λέει. Εντάξει,
Έχει ένα σημάδι, γιατί η ίωση δεν λέγαμε φίλη μου, γι' αυτό λέγεται ίωση, επειδή κυκλοφοράει γύρω-γύρω, γι' αυτό λέμε κυκλοφοράει, κατάλαβες. Γι' αυτό αρρωσταίνουν όλη την διαμέρα, γιατί κολλάει, υποτίθεται. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, κάθε τι που το εθερικό μας, καμιά φορά το συλλογικό, μας δίνει ορισμένες τάσεις, θα λέγαμε, και εμείς δεν μπορούμε να αντισταθούμε, γιατί δεν έχουμε φτιάξει τις ανάλογες σε εισαγωγικά άμυνες, ή πολλές φορές ταυτιζόμαστε με ορισμένα πράγματα εντροπίας, θα λέγαμε, αποσύνθεσης. Είναι σαν να κάνουμε να ανοίγουμε πόρτες για να μπαίνουν αυτές οι ιώσεις μέσα μας. Αυτό που θα ήθελα να πω για τις διάφορες ιώσεις και αρρώστιες δεν είναι μόνο ότι είναι κάτι κακό, αλλά είναι και οδηγή ώστε να πάτε συγκεκριμένες εμπειρίες μέσα στη ζωή σας. Έτσι, μην μπερδεύεστε και τα έχετε κάνει όλα, τα έχετε δαιμονοποιήσει όλα σε κακό και καλό, και τα δύο πράγματα, και τίποτα δηλαδή δεν είναι στην πραγματικότητα κάτι άχρηστο. Ειδικά με όλα αυτά τα πράγματα που λέτε αρρώστια, τις περισσότερες φορές. Τις φτιάχνετε έτσι ειδικά για να μπορείτε να πάρετε μια εμπειρία, όπως τα σενάρια στη ζωή σας, έτσι. Αξιώστε ακόμα και τις αρρώστιες. Μας φέρνουν σε καταστάσεις για να μας μιλάνε, μας λένε κάτι όταν αρρωσταίνουμε οι αρρώστιες. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Να πάρεις την εμπειρία μέσα στο μάθημα, το είπαμε αυτό, το τσιγά το είπαμε. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Καλησπέρα, Σάρα. Να βάλουμε εδώ like σε όλους. Ο κόσμος έχει μπερδευτεί με τον Ιησού Χριστό και τον Δωδεκάθεο και έχει διαχωρίσει τους Έλληνες. Εσύ τι γνώμη έχεις γι' αυτό? Ο διαχωρισμός στην πραγματικότητα γίνεται για τον άνθρωπο που δεν μπορεί να έχει ανεπτυγμένο το πέμπτο τσάκρα της σύνθεσης. Ένας άνθρωπος που δεν έχει φτάσει σε ένα, θα λέγαμε, υψηλό επίπεδο εσωτερικής διαλύσεως, καταλάβετε, ή διαλογισμού, είναι φυσικό να μένει στα τετριμένα. Αν όλα καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ότι από την πηγή έρχονται και είναι ένα, έτσι. Όποια πηγή και όπως την ονομάζει ο καθένας. Όσο πιο πολύ πάμε προς την πηγή, τόσο πιο εύκολο είναι να βρούμε τη σύνθεση. Κάθε φορά που εμείς όμως κατεβαίνουμε από την πηγή προς το εξώτερο, θα λέγαμε, ή από το εσώτερο προς το εξώτερο προς την ύλη, καταλαβαίνετε ότι εμπλεκόμαστε σε διάφορες συνθέσεις. Και κάθε φορά που γίνονται διάφορες συνθέσεις, αποκοβόμαστε από την έννοια της ένωσης του εθέρα, καταλαβαίνετε, και φτάνουμε σε ένα επίπεδο αποκοπής, έτσι, χωρισμού, θα λέγαμε, ατομικότητας, το οποίο και αυτό δεν έχει γίνει, θα λέγαμε, για κακό λόγο. Μας βοηθάει να δημιουργήσουμε την ατομικότητα και να παίρνουμε εμπειρίες. Απ' την άλλη όμως, δεν μας επιτρέπει να νιώθουμε όλη τη σύνδεση και τη σύνδεση την οποία υπάρχει. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί θα πρέπει να μας δημιουργήσει ένα ατομικό μονοπάτι, ένα ατομικό δρόμο. Το καταλαβαίνετε. Αν όλοι οι άνθρωποι λοιπόν από την αρχή που ερχόμασταν εδώ πέρα είχαμε την έννοια της συλλογικότητας και της σύνθεσης και δεν υπήρχε αυτό το πράγμα ο ένας να μαλώνει με τον άλλον, δεν θα υπήρχαν διαφορετικοί δρόμοι. Άρα, φίλοι μου, καμιά φορά καταλάβετε ότι όλο αυτό που γίνεται, έτσι, και ο καθένας ειδικά αυτό το καιρό, θα λέγαμε, όλοι οι άνθρωποι τρελαίνονται με την έννοια ότι χάνουν την κοινή πραγματικότητα και μπαίνουν στον κόσμο τους. Σας είχα πει, οι διασπαστικές ενέργειες που θα ξεκινήσουν. Θα δείτε ο κόσμος να μην μπορεί να συνοηθεί, να διασπάτε Ευρώπη το ένα το άλλο. Γιατί πρέπει να εξατομικευτούμε αυτόν τον καιρό. Έτσι είναι οι τάσεις. Βλέπετε, και ο καθένας με τον άλλον, βλέπετε, νιώθει μόνος του, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να συνοηθεί. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτό τι σημαίνει? Ότι ο καθένας διαλέγει μια δικά του γραμμή, ένα δικό του εξέλιξη, δικό του χρόνο, έτσι, για να μπορεί να έχει μια δική του πορεία. Αυτή είναι άλλωστε και η έννοια της ατομικότητας. Αν όλοι οι άνθρωποι λοιπόν μπορούσαν να δουν τόσο βαθιά, έτσι, που κάποτε θα μπορούν, αλλά τώρα το συγκεκριμένο μάθημα που να πάρει η κάθε ψυχή που έρχεται εδώ πέρα, είναι να διαβεί ένα δικό της ατομικό, θα λέγαμε, δρόμο. Σε άλλες κοσμικές ημέρες ή άλλες χιλιάδες χρόνια που θα ξανάρθουν και ίσως θα ξαναπεράσει, θα λέγαμε, η γη, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει, όπως είχε περάσει πιο παλιά, οι ενέργειες είναι συλλογικές και δίνουν και πολύ αξία στο συλλογικό. Τώρα, αυτόν τον καιρό, οι ενέργειες είναι διασπαστικές, είπαμε, έτσι. Γιατί κάθε φορά που είναι να δημιουργηθεί μια αναβάθμιση, διαλύεται κάτι, τη συσκοπή, αποδομείται και μετά ξαναδομείται. Αυτό συμβαίνει και μέσα μας. Αυτό συμβαίνει και στην κοινωνία, αυτό συμβαίνει και στους πλανήτες, αυτό συμβαίνει στο σύμπαν.
κάθε φορά που κάτι πεθαίνει, λέμε εμείς εδώ πέρα, τι σημαίνει? Ότι το σώμα μας, αυτό που λέμε θάνατος του φυσικού, τι κάνει? Στην πραγματικότητα δημιουργεί ατομικές συλλογικότητες. Δεν δουλεύει το συλλογικό, αυτό που λέτε συνείδηση, και είναι όλο το σώμα. Και κάθε κύτταρο αρχίζει και δουλεύει μόνο του. Σπάει με το άλλο, σπάνε οι ενώσεις. Αυτές οι ενώσεις σπάνε, έτσι, για να μπορεί να φτάσει σε μια κατάσταση, τα λέγαμε, διάλυσης, και να μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα ίδια υλικά μετά για να δημιουργήσουν άλλα σώματα ανθρώπου. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Η ενέργεια δεν χάνεται. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, καταλάβετε ότι η δομή και η αποδομή συμβαίνει αυτόν τον καιρό τώρα. Οι άνθρωποι που ακόμα δεν είναι ακόμα έτοιμοι να αποδομήσουν ορισμένα πράγματα περνάνε από αισθήσεις καταστροφής. Είτε σαν σενάρια, είτε ψυχολογικά. Λοιπόν, να δούμε μερικές ερωτήσεις ακόμα. Έχουμε, κάτσουμε κάνα δεκάλεπτο ακόμα. Γιατί ο πυρετός ανεβαίνει, παιδιά. Αλλά είναι καλύτερο, να το ξέρετε αυτό, όταν έχεις πυρετό, είσαι σε πολύ, πολύ ένωση, τα λέγαμε. Έτσι αρχίζουν και αρχίζουν να κινούνται όλα πιο γρήγορα μέσα σου, αρχίζει και ζεσταίνεται. Λοιπόν, για την αυτοΐαση, η γνώμη μου για την αυτοΐαση, κάθε φορά που ερχόμαστε σε μια ισορροπία, θα λέγαμε, μπαίνουμε σε ένα εθερικό, θα λέγαμε, σε μια εθερική συνειδητότητα, έτσι, καθόμαστε και μπαίνουμε σε μια εθερική συνειδητότητα. Σας είπα, κάθε φορά που μπαίνουμε στον αέρα, στον εθέρα και προχωράμε προς τα πάνω ή προς τα μέσα, φεύγει ο διαχωρισμός. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όταν εμείς ενωνόμαστε με τον πραγματικό εαυτό μας, είναι σαν να ενωνόμαστε με την ενέργεια που μας δίνεται, η τροφή μας. Και έτσι έρχεται η αυτοΐαση. Γιατί στην πραγματικότητα η ίαση έρχεται από την αυτοβούληση. Επειδή έχουμε τη βούληση να καταστρεφόμαστε, έτσι. Κατά στρέφομαι, στρέφομαι κατά, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η στροφή που πηγαίνει προς το φως και υπάρχει η άλλη στροφή που πηγαίνει κατά, η εντροπία. Όταν λοιπόν εμείς καταστρέφουμε τον εαυτό μας, είναι γιατί έχουμε την ελεύθερη βούληση. Λοιπόν, είναι γιατί έχουμε την ελεύθερη βούληση. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που είμαστε εμείς σε κέντρο με τον εαυτό μας και μπορούμε λοιπόν να συγκεντρωνόμαστε και να μπαίνουμε στο εθερικό και να φέρνουμε την πιο ενωτική δόνηση με τα κομμάτια του εαυτού μας, τα ανώτερα θα λέγαμε, το εσωτερικά, σας είχα πει στο περασμένο ότι υπάρχουν τα αρχέτυπα στο αστρικό. Τα αρχέτυπα δεν σβήνουν επειδή το σώμα πεθαίνει, ούτε επειδή μας κόβουν το χέρι, σας είχα πει την άλλη φορά. Έτσι λοιπόν, αυτό το έχουν βρει και οι επιστήμονες με τις φωτογραφίες Κίλιαν, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται. Αυτό το πράγμα λοιπόν, όταν εμείς ξαναμπαίνουμε εκεί πέρα και μπούμε στην δόνηση, την εθερική, συνειδησιακά, εκδηλώνουμε πάλι τα αρχέτυπα αυτά έτσι στο σώμα μας και έχει μια ισορροπία. Ο μόνος λόγος ο οποίος δημιουργούνται, θα λέγαμε, οι αρρώστιες κάθε φορά είναι γιατί βιάζουμε τα κύτταρα. Τα κύτταρα λειτουργούν το ένα κόντρα με το άλλο, αντί να είναι συνεκτικά, όπως έχουν μάθει να είναι. Και έτσι λοιπόν, το σώμα μας, αν το αφήσουμε μόνο του, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ο ίδιος ο νους μας, θα λέγαμε, έτσι λόγω των πεπιθήσεων που έχουμε, δημιουργεί τριβή μεταξύ, θα λέγαμε, των ατόμων των οποίων απαρτίζουν το σώμα μας. Τα άτομα αρχίζουν και δουλεύουν σε άλλες ταχύτητες το ένα με το άλλο, χάνεται η αρμονία και έτσι επιφέρεται λόγω της θέρμανσης, θα λέγαμε, μια αρρώστια και όλο αυτό το πράγμα το οποίο βλέπετε. Εξού και ο πυρετός, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γίνεται όταν εμείς αφήσουμε ήσυχο το σώμα μας, εισαγωγικά, να κάνει αυτό που χρειάζεται να κάνει. Θα δείτε. Πότε αφήνουμε ήσυχο το σώμα μας στα μάτια? Όταν κοιμόμαστε. Βλέπετε, κάθε φορά που κοιμόμαστε και αποτραβιέται η συνειδητότητα με τις διάφορες πεπιθήσεις που έχουμε και όλα τα υπόλοιπα, τι βλέπουμε? Το σύμπαν μας σε κάποιο λόγο θεραπεύεται και ξυπνάμε και είμαστε υγιείς. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το πόσο σημαντικό είναι να μπορούμε εμείς να αφήνουμε όλη την εθερική ουσία μέσα μας να δουλεύει. Χρόνια πολλά, Βάσια. Χρόνια πολλά, Σπύρο. Παιδιά, τι να κάνουμε, δεν ξέρω. Το κινητό είναι καινούριο αυτό. Βλέπετε, κάνετε μερικές διακοπές, θα δούμε τι φταίει. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Θα δούμε. Εύχομαι την επόμενη φορά να είναι πιο. Υπό καμία άλλη ερώτηση έχετε? Τι θέλω να πω εγώ? Λοιπόν, γιατί τόση θλίψη στα μάτια και πώς βγαίνουμε από αυτό? Το ίδιο και για τα παιδιά μας και όλη η μέρα με ένα κινητό. Πες μας
Τι είναι πραγματική ελευθερία? Πραγματική ελευθερία έρχεται από την ψυχή, φίλοι μου, έτσι. Δεν είναι ελευθερία η ασυδοσία, δεν είναι ελευθερία ο ειδονισμός, να ψάχνουμε συνέχεια την ειδονή, έτσι, γιατί εδώ πέρα, όπως σας είπα, το μεγαλύτερο σφάλμα που κάνει ο άνθρωπος είναι να μην καταλαβαίνει και να τα σπάει στο δικό του συνειδησιακό επίπεδο. Έχει διαφοροποιήσει τις έννοιες, έχει διαφοροποιήσει τις λέξεις, έχουν διαφοροποιήσει τα πάντα. Ακόμα και αυτό το πράγμα για την ελευθερία. Τι σημαίνει ελευθερία? Παίρνω ένα πιστόλι, γυαλίζω και προβολάω και σκοτώνω. Αυτό είναι ελευθερία. Για άλλους είναι αυτό η ελευθερία όμως. Τι σημαίνει ελευθερία? Κάνω ό,τι μου έρχεται. Θέλω να σας πω όμως την αλήθεια, φίλοι μου. Κάθε φορά, ποιοι νομίζετε ότι είστε για να είναι ελεύθερος κάποιος? Μήπως νομίζετε εδώ που ήρθαμε δεν έχετε ένα σκοπό? Μήπως νομίζετε το σώμα σας είναι δικό σας? Μήπως νομίζετε εσείς η ζωή σας ανήκει σε εσάς? Αυτά είναι όλα εγωιστικά πράγματα. Όσο μπαίνετε στην ενότητα, βλέπετε ότι υπάρχει κάποιος σκοπός, μια εναρμονία. Όλα είναι ενωμένα με όλα, έτσι δεν είναι? Ποια ελευθερία? Η ελευθερία που συνεχώς πετάμε απ' έξω ότι δεν μας ενδιαφέρει? Αυτό λέγεται ελευθερία. Ποιος ζητάει αυτήν την ελευθερία? Πρέπει να δείτε ποιο κομμάτι σας θέλετε να είναι ελεύθερο. Καταλαβαίνω ότι όλοι την ελευθερία την εννοείτε το να κάνετε την επιθυμία σας πραγματικότητα. Και σε ένα βαθμό αυτό το πράγμα ισχύει. Κάθε φορά, κάθε επιθυμία μου να θέλω να την κάνω πραγματικότητα. Όμως υπάρχει μια ελευθερία που δεν είμαστε έρμεα των επιθυμιών μας, γιατί εμείς συνειδητά τις δημιουργούμε τις επιθυμίες μας. Όταν οι επιθυμίες, φίλοι μου, δεν έρχονται από την ψυχή μας και έρχονται από κοινωνικά πλαίσια ή άλλα πράγματα, δεν μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι και να βιώσουμε την ψυχική χαρά μέσα μας. Δημιουργούμε μια μάσκα κοινωνική και συνεχώς κρυβόμαστε. Η θλίψη που έρχεται είναι γιατί δεν αφήνουμε την ψυχή μας να βγει έξω, την καρδιά μας να βγει έξω, τον εσωτερικό μας κόσμο να βγει έξω, τον ολικό εαυτό μας. Ο άνθρωπος έχει μάθει να ψεύδεται. Ο άνθρωπος από το φόβο έχει μάθει να μην έχει ελευθερία. Ο άνθρωπος αγαπάει τη σκλαβιά. Η σκλαβιά του δημιουργεί κατά βάθος μια ασφάλεια. Γιατί αν δεν είναι σκλάβος και θέλει να είναι ελεύθερος, πρέπει να πάρει την ευθύνη του. Ελευθερία σημαίνει να πάρει την ευθύνη. Πώς γίνεται χωρίς ευθύνη, ρε φίλε, να πάρει ελευθερία? Οι ανεύθυνοι είναι ποτέ να γίνουν ελεύθεροι? Είναι δυνατόν? Εδώ συνέχεια παρακαλάμε τον κόσμο και τους λέμε, παιδιά, πάρτε την ελευθερία. Ένας πήγε να τους δώσει την ευθύνη και το σταυρώσανε. Τον άλλον του δώσαν δηλητήριο. Τον άλλον τον λιθοβολήσανε. Τον άλλον κόψαν το κεφάλι. Τι είναι? Μετά μου λένε ελευθερία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να είναι ελευθεροί, αφού δεν είπαμε. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι. Εν πάση περιπτώσει, καμιά φορά θα αρχίσω τώρα και θα λέω και θα νομίζετε ότι κατακρίνω, αλλά δεν είναι ότι κατακρίνω. Είναι καμιά φορά η αλήθεια πικρή. Και θα σας πω πάλι ένα πράγμα. Όταν η αλήθεια είναι πικρή, τότε βγαίνετε έξω από το εγώ σας. Και πρέπει να μάθετε να βγαίνετε έξω από το εγώ σας. Το εγώ, επειδή δεν μπορεί να χωρίσει μια αλήθεια, τι διαλέγει? Αλήθειες που να επιβεβαιώνουν τον εαυτό του. Αν μια αλήθεια είναι πικρή για εσάς, να ξέρετε, φίλοι μου, ότι προχωράτε στην διάλυση, τα λέγαμε, ή στο να ξεπεράσετε, να γίνετε πάνω από το εγώ. Όταν αφήνεστε ακόμα και αυτή την αλήθεια που βλέπετε ότι δεν σας συμφέρει, ξεκινάτε να δείτε ότι υπάρχει. Έρχεται ένας και σας λέει, είσαι αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Εκεί την ώρα περισσότερο αντιδράτε. Λέτε, όχι, δεν είμαι, δεν θέλω να είμαι, νομίζω ότι δεν είμαι. Όμως, αν ψάξετε, γιατί όλοι είμαστε όλα, είπαμε, αν ψάξετε να δείτε εκεί πέρα την αλήθεια, αυτόματα διευρύνεστε έξω από το εγώ σας. Ο άνθρωπος λοιπόν τι κάνει? Ακολουθάει αλήθειες που το αρέσουν. Άρα δεν μπορεί να βγει έξω από το εγώ, την αποτάφτιση που λέγαμε πριν. Γιατί το εγώ δεν είναι ικανό να διαλέξει μια αλήθεια πέρα του εαυτού του. Καταλάβατε τον κόλπο? Άρα πρέπει να. Αυτοί που θέλουν, είπαμε, να κάνουν ορισμένα πράγματα, πρέπει να περάσουν από ορισμένες πρακτικές και ασκήσεις. Δηλαδή να έχουν θέληση. Θέληση. Και η θέληση έρχεται, η πραγματική, από την ψυχή. Η θέληση πραγματική έρχεται από την ψυχή. Δεν έρχεται από την κατώτερη επιθυμία. Έτσι. Γι' αυτό και η ψυχή, ή θα λέγαμε το ανώτερο κομμάτι μας, όταν συνδεδεμένο με εμάς, μας κάνει θεούς με την έννοια δημιουργούμε. Εδώ βλέπουμε όλος ο κόσμος και έμαθε τώρα, λέει, είμαστε θεοί. Τι να κάνουμε? Εγώ βλέπω πράγματα που τα κάνουν οι δαίμονες, όχι οι θεοί. Εγώ βλέπω πράγματα που τα κάνουν οι θνητοί, όχι οι θεοί. Αν ήμασταν όλοι θεοί τότε, έτσι, και ξέραμε όλοι τον άλλον, θα υπήρχε πρόβλημα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Αφού είμαστε θεοί, τι έγινε? Ας βάλει ο άλλος βόμβα, ο άλλος θα κάνει την πραγματικότητα, δεν τρέχει τίποτα. Είστε θεοί? Θέλετε να είστε θεοί? Τι σημαίνει τώρα εδώ πέρα?
Αν λοιπόν θέλετε να είστε θεοί, πράξτε, λειτουργήστε σαν θεοί. Αν θέλετε να είστε σαν θεοί, λοιπόν, δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Παίξτε τον άνθρωπο. Παίξτε τον άνθρωπο. Γιατί σας λέω ότι κατά βάθος ο αφυπνισμένος, ο φωτισμένος, αφού κάνει τον κύκλο, ξαναπέφτει στην απλότητα. Αυτό σημαίνει παραδίδομαι στην πραγματική έννοια. Παραδίδομαι στην απλότητά μου. Δηλαδή δέχομαι τη θέση μου μέσα στο όλο. Εγώ ο Σταμάτης. Άρα λειτουργώ σε Σταμάτης. Δεν παραδίδομαι να μου φτιάξω τσίπρα στη ζωή. Προσέξτε. Λειτουργώ σε Σταμάτης. Εδώ βλέπω τις περισσότερες φορές για τους φίλους που έχουν μερικά μπερδέματα στο μυαλό ότι παραδίδονται στο περιβάλλον και βγάζουν αυτό τους απ' έξω. Κάθομαι και ακούω και τους ανθρώπους και λένε ναι, τι έγινε, ναι, τι κάνεις, αυτά, τι θέλεις, δεν με νοιάζει. Λέει, ό,τι είναι, λέει, θα έρθει, θα έρθει. Ό,τι είναι, θα έρθει, θα έρθει. Καλά, και εσύ τι κάνεις, λέει, ότι θα έρθει, θα έρθει. Είπαμε το ίδιο πράγμα. Κούλα, σαλαμάκι. Έτσι. Κατίνα, πώς το λέει ο Βουτσάς. Κατίνα, σαλαμάκι. Λοιπόν, καταλάβατε, παιδιά, δεν λειτουργεί έτσι. Μέσα σε αυτό που είναι να έρθει, υπάρχουν χιλιάδες παράγοντες που φέρνουν κάποια πράγματα και αποτελέσματα. Ένας παράγοντας, και μην σας πω ο κυριότερος, είστε εσείς. Άρα λοιπόν η παράδοση δεν είναι ανευθυνότητα. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Το ότι ζω στο τώρα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση δεν με νοιάζει. Το είπαμε και πριν, το ότι ζω στο τώρα δεν σημαίνει δεν με νοιάζει. Εδώ πέρα όλοι γίνανε ξαφνικά θεοί, όλοι ξαφνικά γίνανε φωτισμένοι, όλοι ξαφνικά ασχολούνται με το πνεύμα και δεν τους νοιάζει κανένα άλλο να τριγυρώ. Όλοι λένε για αγάπες και όλοι κοιτάνε τον εαυτό τους. Πώς είναι δυνατόν αφού ζεις το τώρα, να είσαι τόσο μειωμένη συνείδησή σου και λες είμαι στο τώρα τόσο, τι είναι το τώρα σου τόσο. Όταν λέω ζω στο τώρα, τι σημαίνει ότι εστιάζομαι στο τώρα, βλέπω το τώρα και κάτι για να εστιαστώ πρέπει να μάθω το ορίζω το τώρα μου. Πώς είναι δυνατόν το τώρα σας να το ορίσετε, αν δεν ξέρετε και τα άλλα τώρα σας και τι σχέσεις έχει με τα άλλα τώρα. Πώς είναι δυνατόν να λέτε ζω στο τώρα. Όποιος ζει στο τώρα, υποτίθεται ότι αφήνεται και παίρνει την πληροφορία του τώρα. Και πρέπει λοιπόν και το οριοθετεί το τώρα, ότι είναι αυτό. Βλέπω τις σχέσεις μου που υπάρχουν στο τώρα μου. Άρα, σε εισαγωγικά, βλέπω τις καταστάσεις, το φαινόμενο της πεταλούδας. Κάθε κίνησή μου τι φέρνει. Το ζω στο τώρα δεν σημαίνει είμαι αποβλακωμένος ή κάνω ότι μου ήρθε και λέω ζω στο τώρα. Αυτός δεν είναι, δεν ζει στο τώρα ο άνθρωπος. Οι ανόητοι δεν μπορούν να ζήσουν ποτέ στο τώρα. Γιατί θα είναι σαν αυτό που έχει Αλσχάιμερ. Αυτό που έχει Αλσχάιμερ, εμεί λέμε ζει στο τώρα, αλλά αυτό δεν το καταλαβαίνει. Δεν παίρνει χαμπάρι ποιο είναι το τώρα. Γι' αυτό και έχει χάθει. Θέλω να πω, φίλοι μου, ότι πολλά πράγματα, ειδικά αυτές τις εποχές που ο κόσμος παίρνει πληροφορίες από παντού και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Γιατί υπάρχει αυτή η αξομοίωση, τα λέγαμε, το ασανσέρ το χαλασμένο, που προχωράμε από την τρίτη πυκνότητα συνείδηση στην τέταρτη. Ότι αρχίζουμε και μπαίνουμε πιο πολύ στον εθέρα. Αυτό όμως ακόμα δεν το έχουμε κάτσει εντελώς. Και αυτόματα μέσα μας πολλές φορές μπερδεύεται, θα λέγαμε, τις περισσότερες φορές ο εσωτερικός εαυτός μας με τον εξωτερικό. Ο εσωτερικός με τον εσωτερικό. Για να γίνει αυτή η αναβάθμιση, επικεντρωνόμαστε στο εσωτερικό μας εαυτό στον εθέρα. Όμως βλέπετε, χανόμαστε από το περιβάλλον, χανόμαστε από συλλογικότητα, χανόμαστε από συλλογικότητα. Μέχρι να γίνει όλος αυτός ο διαχωρισμός και να κατασταλαχθούμε εμείς, να σταθεροποιηθούμε σαν ανθρωπότητα στην τέταρτη πυκνότητα, έτσι λοιπόν οι προφήτες βλέπαν και λέγανε ο κόσμος τρελαίνεται. Γιατί ο κάθε ένας είναι στον κόσμο του. Σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούν να υπάρξουν έτσι κοινοπραξίες, τα λέγαμε. Διασπάται ο κόσμος. Μόλις αρχίσουμε και κατασταλάξουν ενέργειες και πάρουν ένα άλλο τέμπο στη γη, καταλάβατε, τότε θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για αυτούς που γεννιούνται τότε να είναι σε ένα σταθερό, θα λέγαμε, επίπεδο. Ειδικά για εμάς, φίλοι μου, που είμαστε κάμποσο χρονών και δεν είμαστε πιτσιρικάδες, εμάς είναι πολύ πιο δύσκολο αυτή η μετάβαση. Εμάς είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη αυτή η μετάβαση από ότι ένας νέος τώρα που είναι 10 χρονών και ζει σε ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, που και αυτός θα περάσει για μερικές γενιές ορισμένα πράγματα. Θέλω να καταλάβετε ότι εμείς πραγματικά είμαστε ένα είδος ηρώων από τις ψυχές, γιατί βρισκόμαστε στις δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, και επειδή πέρασε η ώρα, θα κλείσω με μία αφήγηση, επειδή με ρώτησε ένας φίλος, μου λέει για πες μας για την περασμένη ζωή σε προσωπικό μήνυμα, θα σας πω όπως το αναλύω εγώ, φίλοι μου,
για τη δική μου ακτίνα, θα λέγαμε, δημιουργίας. Από αυτά που έχω συλλάβει, έτσι, ανήκω, θα λέγαμε, στο 7ο κύμα συνειδητότητας, έτσι όπως εγώ καταλαβαίνω. Έχω φτάσει να είμαι φράκταλ, συνδυσιακό απόκομα, από τη συνειδητότητά μου, τη μονάδα μου, που είναι αγγελικού τύπου, από το με συριακή ενέργεια. Καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως άμορφη αυτή η ενέργεια, αυτή η συνειδητότητα που έχω, ο παράλληλος εαυτός μου ή ο μελλοντικός εαυτός μου, ή θα λέγαμε από πού εγώ έχω εκτιναχθεί, θα λέγαμε προβληθεί, έτσι. Αυτή η έκτης πυκνότητας συνείδηση του αγγελικού τύπου είναι τελείως, θα λέγαμε, εθέρια, όπως το ξέρουμε εμείς, άμορφη, έτσι, τελείως ενεργειακή. Αυτό δεν πάει να πει ότι ο Σύριος δεν έχει και άλλες κατηγορίες, έτσι, και άλλες κατηγορίες τέταρτης πυκνότητας και δεύτερης στην ενέργειά του εκεί πέρα στο άστρο. Και επίσης υπάρχουν κομμάτια συνειδητότητάς μου ενέργειας Αρκτούρια, Αρκτούρων. Αυτές οι δύο ενέργειες ασχολούνται με το πέμπτο, το έκτο, θα λέγαμε, και σε εισαγωγικά το έβδομο, θα το μιλήσουμε μια άλλη φορά το τι γίνεται, και με βοηθάνε για να μπορώ να ενεργοποιώ αυτά τα τσάκρα πάνω μου. Καθώς προχώρα για ακτίνα δημιουργίας μου, στο τέταρτο επίπεδο, θα λέγαμε, στο τέταρτο επίπεδο και πέμπτο, εκεί πέρα λοιπόν υπήρχαν ορίων τύπου ενέργειες και πλειάδιες. Αυτά δουλεύανε, θα λέγαμε, με το πέμπτο και το τέταρτο τσάκρα, τώρα που αφυπνίζεται, και έχουν μια δυνατή σχέση και με αυτές τις ενέργειες, καθότι διακλαδιζόταν, θα λέγαμε, όλη η ενέργειά μου. Και οι περισσότεροι από εσάς μετά καταλαβαίνετε ότι ενωνόμαστε σίγουρα με ερικές 8 τύπων ενέργειες, που είναι, θα λέγαμε, οι πλανητικές συλλογικές ενέργειες και οι αστρικές συλλογικές ενέργειες. Φυσικά με τη μητέρα Γη, που είναι ένα ον 7ης πυκνότητας, έτσι, το οποίο είναι συνδεδεμένο, θα λέγαμε, η αγγελική υπόστασή μου. Από εκεί και πέρα, καθώς μπαίνουμε στη τέταρτη πυκνότητα και κάτω, υπάρχουν διάφορες χρονογραμμές που έχουν παίξει τα φράκταλ τη ολική συνειδητότητά μου. Μπορώ να θυμηθώ να σας πω, φίλοι μου, ότι τώρα που είμαι με καταστροφές και κύκλους, μια εμπειρία που είμαι συνδεδεμένος, όπως το βλέπετε εσείς, μια παρελθοντολογική ζωή, ήταν κατά τη διάλυση του πλανήτη Μαλντέκ. Για αυτούς που ξέρετε, που σας πέρασα φορές, ένας πλανήτης που διαλύθηκε και έχουν μείνει μόνο οι αστρικοί, θα λέγαμε, τα αστρικά βράχια γύρω-γύρω, η ζώνη αστεροειδής. Μνήμες, θα λέγαμε, φράκταλς από αυτό το πράγμα είχα και τα έβλεπα στα όνειρά μου κατά τη διάλυση, ακριβώς κατά τη διάλυση, ένιωθα τον εαυτό μου να εκτινάσετε στο διάστημα με ηλικιώδη ταχύτητα και ένα είδος σοκαρίσματος και μοναξιάς, καθότι φυσικά δεν είχα καταλάβει τι γινότανε, φυσικά δεν είχα σώμα υλικό, καταλαβαίνετε, ήταν συνειδησιακή, ψυχική αυτό το ετίναγμα, γιατί ο πλανήτης εκείνη την ώρα εκρηγόταν. Ως το τέλος ένιωθα σαν να επιβραδύνω σιγά σιγά και να αρχίζω να βλέπω δεξιά και αριστερά μου, έτσι, μέσα σε αυτό το κενό χάος, το οποίο εγώ έτρεχα με λιγότερη ταχύτητα, και διάφορα άλλα φράκταλς ψυχών που αρχίζανε και φτάνανε σε ένα σημείο, τα λέγαμε, ισορροπίας, και μετά σαν μια ακτίνα, θα λέγαμε, να μπορούσε να μας έλκυε να πηγαίναμε προς τα εκεί. Επίσης θυμάμαι ότι είμαι συνδεδεμένος με κάνα δύο ζωές στον Άρη, πάλι με την έννοια της καταστροφής του πολιτισμού. Εικόνες μου έχουν μείνει πάρα πολύ σχετικά με τους διάφορους μετεωρίτες που έπεφταν από τον ουρανό, και θυμάμαι ότι είχε σκοτεινιάσει όλος ο ουρανός και εμείς τρέχαμε πάλι να σωθούμε, ξέρετε, προς τα βουνά. Σκηνές, τα λέγαμε, καταστροφής. Όπως θυμάμαι και σκηνές καταστροφής με νερό και καταποντισμούς. Εδώ τον εαυτό μου να πνίγεται. Συνήθως βγαίνω, θα λέγαμε,
συνειδησιακά σε αυτούς τους κύκλους της καταστροφής, όπως βλέπετε συνέχεια, καταστροφών. Είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Εμείς να αναπαράγουμε κάρμα και μετά θα λέγαμε, αφού πήγα στη γη, πέρασα από πολλές ψυχικές οικογένειες, έχω συνδέσει με παλές αρχές κινέζικης, θα λέγαμε έτσι, κατά την τότε γη, γιατί είχε αλλάξει τους πόλους και ήταν διαφορετικές οι θάλασσες και οι και διάφορες, θα λέγαμε έτσι, ήπειροι, έτσι πολλές ενώσεις με αυτό, ας πούμε, κάτι κινέζικες παραδόσεις, όπου περασμένες ζωές, θα λέγαμε, προβολές ορίων ενέργειας, βέβαια τότε είχα μεγάλη σύνθεση πάνω σε ενέργειές μου, με κάνει να παίξω ορισμένα σενάρια, έτσι, ασκήσεως δύναμης, δυνάμεως, τον δρόμο της δύναμης δηλαδή, για να μπορούμε να πειθαρχήσουμε τον εαυτό μας. Όλη η Ανατολή στην πειθαρχία είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, οι διδασκαλίες πάρα πολύ μεγάλες. Μεταπήδησα σε άλλη ψυχική οικογένεια, καθώς έβλεπα τον εαυτό μου να είναι, θα λέγαμε, κοντά στην εποχή του Ερμή, του Τριτσμέγιστου. Φυσικά εκεί πέρα παίρναμε μυής στην Αίγυπτο. Αυτές οι ζωές μου πάλι ασχολούνται με το τρίτο και το τέταρτο τσάκρα για να μπορούν να μου δώσουν, θα λέγαμε, ενέργεια, γιατί σε κάθε τσάκρα, ειδικά από το τρίτο, συνδεόμαστε με κάθε παράλληλο εαυτό μας, μελλοντικό ή παρελθοντολογικό. Και αν μερικοί άνθρωποι που θέλουν να προεκτείνουν τον εαυτό μας να το προβάλλουν, μέσω του τρίτου τσάκρα μπορούν να το κάνουν και να έρθουν σε επαφή με τις διάφορες οντότητες, θα λέγαμε, συνδυσιακά fractals, έτσι, της ολικής συνείδησής τους. Παράλληλους σε αυτούς τους, περασμένες ζωές, μελλοντικές ζωές, όπως θέλετε πέστε το. Φυσικά μετά, όπως καταλαβαίνετε, για να είμαι και εδώ πέρα γεννημένος, ακολούθησα την οικογένεια, θα λέγαμε, και είχα πολλούς εθερικούς, θα λέγαμε, αναλυθέντες, ενώσεις με πολλούς εθερικούς γνωστούς, απλώς δεν θέλω να πω ονόματα και αυτά και να εντυπωσιαστούμε και τέτοια. Και όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η εκτίνα που είχα ήταν σαν να περνάω, φίλοι μου, πάρα πολλά πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως ακριβώς γίνεται και στη ζωή μου. Πάρα πολλές καταστάσεις, γιατί κάθε φορά η μία ζωή με την επόμενη, θα λέγαμε, ή αυτός ο κύκλος ή αυτό το καρμικό πράγμα, ας πούμε, έτσι, που περνάω εγώ σαν οντότητα ή σαν προβολή της έκτης πυκνότητας, ατομικότητας της οποίας, θα λέγαμε, είμαι και προβάλλεται μέσα από μένα, θα λέγαμε ότι συνεχίζει ένα κύκλο τον οποίο καρμικά, θα λέγαμε, ηθελημένα διάλεξα να παίξω αυτό το πείραμα με την ανθρωπότητα, τη σύνθεση, και καταλαβαίνετε ότι κατέβηκα στις αβύσσους. Από αυτές τις αβύσσους, φίλοι μου, μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Και είμαι τώρα σε μια, θα λέγαμε, κατάσταση ανωδικής πορείας, έτσι, γιατί έπρεπε μέσα μου να ηρεμήσω, να ελέγξω όλες τις ενέργειες, τις, ας πούμε, δρακονιανές, ορίων τύπου, που τώρα ειδικά ο ορίων έχει αναβαθμιστεί και προχωράνε σε μια πιο θετική, θα λέγαμε, άποψη. Και καταλαβαίνετε ότι μέσω αυτών των παράλληλων ζωών, έτσι, μέσα από το τσάκρα, κάθε παράλληλη ζωή, κάθε οντότητα που εγώ έχω σχέση, θα λέγαμε, μαζί σαν σταμάτης, βοηθάει κάθε φορά στο εδώ και τώρα ταυτόχρονα να δουλέψουν αναλόγως τις ζωές τις περασμένες που κάναμε στα κατωδιαφραγματικά τσάκρα και τις ζωές τις μελλοντικές στα άνωδιαφραγματικά τσάκρα, να μου δίνουν τις κατάλληλες θεραπείες. Επομένως, καταλάβετε ότι κάθε φορά που ζείτε τη ζωή σας, αυτόματα με κάθε θεραπεία που κάνετε εσείς, μπορείτε και συνεισφέρετε σε άλλους παράλληλα τις ενέργειές σας, για να μπορούν οι παράλληλες ζωές που κάνουν να παίρνουν ως διαμαγείας, εθερικά δηλαδή, γνώσεις, ιδέες, για να μπορούν να κάνουν τις συνειδητοποιήσεις. Έτσι λοιπόν, άμα μπείτε σε αυτό το τρυπάκι και καταλάβετε αυτό το πράγμα, θα έρχεται πολλές συνοχές. Εγώ βέβαια δούλεψα πάρα πολύ με την ταυτοποίηση του εαυτού μου με την ανώτερη συνειδησιακή μου κατάσταση της έξυπνης πυκνότητας. Γι' αυτό δεν δημιουργώ αυτό που κάνουν οι άλλοι που λέγεται channeling, ας πούμε, να κλείνω τα μάτια και να πω μιλάει ο τάδε, πτυχές απόψεις του ολικού εαυτού μου.
Αυτό είναι καλό γιατί σημαίνει ότι ταυτοποιώντας τα ανώτερα τμήματά μου με την προσωπικότητα, θα λέγαμε, του σταμάτη τώρα, δηλαδή ταυτοποιώντας τον εαυτό μου με όλα τα fractals και ενώνοντας, θα λέγαμε, τα μέρη, τα συνειδησιακά, ώστε να υπάρχει μια ροή και να νιώθω ένα, έτσι αφήνω μέσα μου να μιλάνε όλες οι εμπειρίες, οι συνειδητότητες, έτσι, χωρίς εγώ όμως να νιώθω ότι είναι ένα ξένο σώμα ο άλλος, έτσι, που μπορεί, ας πούμε, να μιλάει μέσα από μένα, όπως κάνουν τα διάφορα channeling. Αυτό τα channeling το κάνουν γιατί έχουν έλλειψη πρακτικής, έτσι, έλλειψη αυτοσυνείδησης. Λοιπόν, έτσι σας εξήγησα το γενεολογικό κοσμικό, θα λέγαμε έτσι, ακτίνα προβολής μου, θα λέγαμε, που προβάλλεται από πάνω προς τα κάτω και διαχέεται μέσα στις πυκνότητες, φίλοι μου. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ζωές που έχω κάνει και για τις ζωές τώρα αυτά τα πράγματα, θα λέγαμε, ή τις ζωές που έχω σε σχετισμό, τις οποίες είναι στις καινούργιες εδώ πέρα, αυτές τις νέες, θα λέγαμε, ιστορινές χρονογραμμές τις οποίες ζούμε, έχω το δικαίωμα να κρατήσω γιατί είναι προσωπικά απόρριτα. Πλάκα σας κάνω, απλά δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για σενάρια. Όλα είναι, θα λέγαμε, θέμα ενέργειας. Μην φορτώνουμε το μυαλό μας με σενάρια. Λοιπόν, και με αυτή την εξομολόγηση σε εισαγωγικά που κάνω, για να καταλάβετε τι συνδέσεις έχετε όλοι με τα άστρα και να φύγει το μυαλό σας λίγο από το να προσωποποιείτε όλες τις ενέργειες και θα πρέπει να τις αποπροσωποποιείτε για να βιώσετε μέσα σας έτσι την ενότητα και να μην προσωποποιείτε τα πάντα, γιατί ο διαχωρισμός γίνεται επειδή προσωποποιούμε τα πάντα και έχουμε φτιάξει matrix μέσα στα matrix, μέσα στα matrix, μέσα στα matrix. Όταν αποδομείτε matrix σημαίνει αποπροσωποποιώ, μέχρι να φτάσω να βλέπω την κοσμητική ματιά τελείως, θα λέγαμε, ενεργειακά και να φτάσω στον αντικειμενικό νου, στο νου που δεν ξεγελιέται, θα λέγαμε, από τα, όπως τα διάφορα εγώ κάτω. Λοιπόν, εύχομαι, φίλοι μου, το καινούριο έτος να μας φέρει εκείνες τις προκλήσεις τις οποίες θα μας κάνουν έτσι να έχουμε μια ισορροπία στο φυσικό και παράλληλα με την πνευματική μας ανάπτυξη. Δεν θέλω να ευχηθώ τίποτα παραπάνω σε στήλη σενάρια, να είμαστε καλά, να ζήσουμε πολύ, να ζήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά ο καθένας έχει τη δύναμη να τα κάνει μόνος του. Εγώ θέλω να σας δώσω την ευχή μου όσον αφορά να έχετε πάντοτε μαζί σας τη δύναμη και την ενθύμηση, τη θύμηση του εν, για να μπορείτε να ξεπερνάτε τις όποιες δυσκολίες, παύλα, προκλήσεις έχετε διαλέξει για να δώσετε στην ψυχή σας τις ανάλογες εμπειρίες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευτυχισμένο το 2017 και να γίνει μάθημα το 2016. Ειρήνη σε όλους. Τέλος.